Η γοητεία της αφήγησης, η λογοτεχνία, το παραδοσιακό και το σύγχρονο παραμύθι ξεδιπλώθηκαν με μαεστρία σε μια όμορφη βραδιά με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ψηλάκη και πρωτοεμφανιζόμενα τα νέα του βιβλία. Ο Μάγος με τα άδεια χέρια, οι 12 μήνες και ο Φαντασμένος Βασιλιάς και ο Τροχός του Χρόνου. Τα παραμύθια που περιέχονται σε αυτά τα βιβλία αντλούν εμπνεύσεις από την ελληνική λαϊκή παράδοση, αλλά είναι σύγχρονα δημιουργήματα και απευθύνονται σε σημερινά παιδιά όλων των ηλικιών, ακόμη και σε μεγάλους. Με απλό και κατανοητό τρόπο, με σεβασμό στην ποιότητα της γλώσσας και χωρίς διδακτισμούς, ο συγγραφέας εισάγει τα παιδιά στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών και ιεραρχεί τις πραγματικές αξίες της ζωής. Παρακίνησαν τα παιδιά μου, πιο συγκεκριμένα τα εγγόνια μου. Ήταν τα πρώτα παραμύθια που είπα μεγάλος και ένιωσα αυτή τη ζεστασιά, τη θαλπορή της ψυχής και αυτή την αναγάλια. Οπότε είναι πολύ φυσικό να προχωρήσω λίγο περισσότερο και αυτά που τύπωσα, αυτά που έγραψα για τα παιδιά, τα επεξέτεινα στη συνέχεια και έγινε αυτό που έγινε. Είναι παραμύθια, μεν, αλλά εμπνέονται από το λαϊκό μύθο, εμπνέονται από την ελληνική παράδοση και αν είχα κάποιο στόχο, ήταν αυτός ακριβώς, να μην απομακρυνθώ από την ελληνική παράδοση. Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκος Ψηλάκης απευθύνθηκε με συγκίνηση στο αναγνωστικό κοινό, το οποίο παρακολουθούσε κάθε λέξη του. Λέξεις με τις οποίες ο ίδιος δημιουργεί μοναδικές αφηγήσεις και μοναδικά βιβλία. Ένας από τους στόχους ήταν να δώσω στα παιδιά, να κάνω πιο κατανοητές τις αφηρημένες έννοιες. Ποια είναι η αξία του δώρου, ποιο είναι το πρότυπο των ανθρώπων, πώς επιβραβεύεται και αμείβεται η καλοσύνη τελικά, και αυτή την καλοσύνη την έχουμε όλοι ανάγκη. Τι είναι ο χρόνος, πώς τον πιάνουμε τον χρόνο, πώς τον κρατάμε. Αυτή ήταν η στόχη. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Γιώργος Κοντάκης και ο πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, Μιχάλης Κρασάκης, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, εκφράζοντας τα πιο βαθιά του συναισθήματα για το φίλο του Νίκο Ψηλάκη. Τον παρακολουθώ από τα χρόνια που ήταν νέος δημοσιογράφος. Έχω δει την εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι όσοι τον ξέρουμε πραγματικά θαυμάζουμε την πορεία που ακολούθησε στον δρόμο αυτόν που διάλεξε, που δεν είναι εύκολος. Τον γνωρίζουμε ως λογοτέχνη που ασχολείται με τη σοβαρή λογοτεχνία. Τώρα τον γνωρίζουμε σαν λογοτέχνη που ασχολείται με τα παιδιά, όχι ότι δεν είναι σοβαρό, αλλά με την έννοια ότι είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, πιο απλή η αφήγησή του. Ο Νίκος έχει ένα μεγάλο προτέρημα, μια αρετή θα έλεγα. Μπορεί και αφηγείται ιστορίες για μικρούς και για μεγάλους με έναν τρόπο που σαγηνεύει και τον ακροάτη, αλλά πρωτίστως βέβαια τον αναγνώστη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν η θεατρική αφήγηση παραμυθιών από την παιδαγωγό και αφηγήτρια Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Ένας πειρατής ταξίδευε με τους συντρόφους του στις θάλασσες της Ανατολής και κούρσευε τα καράβια που κουβαλούσαν πολύτιμες πραμάτες, χέρια στις θάλασσες. Ο Νίκος Ψηλάκης μίλησε συγκινημένος μάλιστα και για την τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Έτσι να μεταφέρω μόνο τη συγκίνησή μου, γιατί δεν συμβαίνει συχνά και επέλεξα να με τιμήσω για τη συμβολή μου στο ιστορικό μυθιστόρημα. Κάτι που είναι ένας έρωτας. Είναι κάτι που το αγαπώ πολύ και το κάνω όσο μπορώ, το αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, ο κόσμος το κρίνει.